και έχει την αξία του για να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Στις 6 Νοεμβρίου λοιπόν ο κύριος Μουτζούρης δηλώνει: «Διεκδικούμε με ανάρτησή του με βάσιμες ελπίδες για τη Λέσβο τη δημιουργία μιας κλειστής δομής για περιορισμένο αριθμό μεταναστών σε θέση εκτός κατοικημένων περιοχών, με ταυτόχρονη πλήρη εκένωση του ΚΙΤ Μόριας και κατανομή των υπολείπων στην υπόλοιπη Ελλάδα». Το ίδιο και τη Χίο και την Σάμο, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019. Βέβαια, λέει, μαζί με αποσυμφόρηση, μαζί με εκένωση. Αυτό είναι το σχέδιό μας. Εκένωση της Μόριας. Η Μόρια πρέπει να εκενωθεί. Είναι ένα έσχος. Λοιπόν, θέλω να, ειλικρινά να ακούσω κάποια άλλη πρόταση. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Να μεταφερθούν στην ενδοχώρα. Ξέρω τη γνώμη του κυρίου Φίλη. Θα μας πει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς υπάρχουν τα έγγραφα που λένε ότι εάν η Ελλάδα μεταφέρει. Στην... Ο κ. Κουμουτσάκος είπε ότι έχει έγγραφα στα χέρια του. Ο κ. Κουμουτσάκος τώρα ξυπνάει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε όσοι πάνε στην ενδοχώρα να μην μπορούν να επαναπροωθήσουν. Ακούσετε τώρα. Υπάρχει η κοινή δήλωση, όχι συμφωνία, έχει σημασία νομική αυτό, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Που είναι δημόσιο κείμενο όπου η κάθε χώρα, η κάθε πλευρά έχει αναλάβει τις δεσμεύσεις της. Ναι. Δημόσιο κείμενο. Δεν κάνουμε μυστική διπλωματία. Ένα αυτό. Δεύτερον. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση που είναι ένα κείμενο που θέτει όρους και επευλήθη στην Ελλάδα σε αυτή τη συμφωνία που έγινε, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η ιστορία των ευάλωτων ομάδων. Χιλιάδες πρόσφυγες από τα νησιά μπορούν να μεταφερθούν στην ενδοχώρα χαρακτηριζόμενες ευάλωτες ευαλωτότητας. Ακριβώς, ομάδα. Δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Αυτό η κυβέρνηση επί τόσου εμείς το κάναμε. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε ως κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση δεν το κάνει. Διότι έχει την αντίληψη της αποτροπής. Με ποια έννοια? Ότι θα περνάνε άσχημα εδώ, θα το βλέπουν από απέναντι και δεν θα έρχονται. Θα έρχονται. Όσο και άσχημα κι αν περνάνε, ακόμα αυτό το άσχημα σημαίνει δυστυχώς κίνδυνο εγκλημάτων. Προσέξτε. Σημαίνει βούλιαγμα βάρκας. Δεν είπε κανείς. Όταν λες ότι θα περνάνε άσχημα, μπορεί να συνέβει και αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι θα το σχεδιάσεις, μπορεί να συμβεί και αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή. Όσο και άσχημα και αν περνάνε εδώ οι άνθρωποι, περνάνε χειρότερα απέναντι. Και θα έρθουν εδώ για να φύγουν. Συνεπώς, και να το ολοκληρώσω. Θέλει μεγάλη προσοχή. Και ο Τσίπρας χθες, το ξαναλέω, έδωσε μία διέξοδο πολιτική. Ευκαιρία. Έδωσε διέξοδο πολιτική. Να φύγουν τα ΜΑΤ, να καταργηθεί η ποινική με τα κλειστά κέντρα κλπ. Να γίνει διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες. Και γρήγορα να πάμε στην διασπορά των προσφύγων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η αντίληψη της κυβέρνησης. Τους βαστάω εκεί για να φοβούνται να μην έρχονται οι απέναντι. Το σημαντικότερο. Τους βαστάω εκεί. Ας γίνει ό,τι γίνει στα νησιά, ας χάσω και εκλογικά στα νησιά, αλλά μην τους πάω αλλού στην υπόλοιπη Ελλάδα και έχω προβλήματα αλλού. Είναι μια κοντόφθαλμη, κομματικοποιημένη αντίληψη. Εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Μπορείστε, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα με στεναχωρεί η υποβάθμιση που άκουσα από τον κύριο Φίλη της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Γιατί αυτό, κύριε Φίλη, πάει και να απαλλάξει την Τουρκία από τις υποχρεώσεις της. Δηλαδή θα βγει και η Τουρκία να πει ότι είναι μια κοινή δήλωση, δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Ευάλωτες ομάδες. Το 90% τους χαρακτηρίζατε ευάλωτους. Μετατραυματικό στρες είχαν σχεδόν όλοι. Και τους πηγαίναμε μέσα. Λοιπόν, τους πηγαίναμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι, δεν είχαμε στη Μόρια 30.000 κόσμο. Είχαμε μόνο 4-5. Κακώς, 4-5. Ήδη η Ελλάδα έχει το 1,5-2% του πληθυσμού της. Έχουν φτάσει οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πλέον ξεπεράσει κάθε όριο. Και δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε. Δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε τέτοιους πληθυσμούς. Επιπλέον, η εμπειρία έχει δείξει και στη Γαλλία ότι οι μουσουλμανοί και στη Βρετανία, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί δεν ενσωματώνονται σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Το σχέδιο του 1% ήταν δικό σας με την κατανομή στην ενδοχώρα. Των προσφύγων. Όσων έχουν καθεστώς πρόσφυγα. Ναι, δεν προχωρά αυτό όμως παραλλήλως. Ούτε αυτό. Πρώτα, ήταν δικό σας. Και μάλιστα λέγατε ότι έτσι θα έχουμε αποσυμφόρηση στα κριτικά νησιά και θα αποσυμφορηθούν τα νησιά. Πρέπει. Αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν υλοποιείται το δικό σας σχέδιο. Δέχομαι τη κριτική σας στο ότι δεν κινηθήκαμε αρκετά γρήγορα. Είναι η κατασκευή των κλειστών κέντρων για να ξέρουν και οι κάτοικοι γιατί μιλάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή αντιδρούν σε κάτι που δεν ξέρουν. Δεύτερον, πρέπει οι διαδικασίες παροχής ασύλου να επιταγενούν, να αρχίσουν επιστροφές, μαζικές επιστροφές. Μπορείτε να τις κάνετε. Πρέπει να τις κάνουμε. Αυτό πρέπει. Όλοι λέμε πρέπει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τις κάνετε.
Μπορούμε, ναι. Πώς θα τις κάνετε. Ο κύριος Αβραμόπουλος, που ήταν τότε υπεύθυνος από την Κομισιόν για το ζήτημα αυτό, μέχρι και στο Πακιστάν πήγε ο άνθρωπος και λέει δεν μπορεί να γίνει επιστροφές. Υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν είμαστε εγκλωβισμένοι. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε ρεαλιστικά και ανθρωπιστικά. Τώρα, τελευταία ερώτηση, που έχει σημασία. Ελάτε. Εκεί στα νησιά υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά πια. Στα νησιά. Εγκλωβισμένα. Μαζί με τις οικογένειές τους. Σχολεία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα για τα παιδιά αυτά. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη κοινωνική συνοχή χωρίς τα προσφυγόπουλα να πάνε σχολεία. Ελάτε, παρακαλούμε. Στην εποχή μας πήγαν 13.000 παιδιά ελάτε, στα σχολεία. Τα προσφυγόπουλα είναι λίγα. Ελάτε. Και δεν το θεωρώ τυχαίο ότι επιδιώκουν να έρχονται με έγκυες γυναίκες να γεννάνε Ελλάδα. Μη φτιάχνετε μύθους. Μάλιστα. Λοιπόν. Μη φτιάχνετε μύθους. Αντιμετωπίζετε την πραγματικότητα όπως έχει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και ειλικρινά, αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να υλοποιήσει τάχιστα το σχέδιό της. Με τα μάτ, λοιπόν. Με τα μάτ. Όχι με τα μάτ. Τι άλλο, ποιο άλλο τρόπο. Όχι με τα μάτ. Με το Μουτζούρι. Ποιο άλλο τρόπο. Ο κύριος Μουτζούρης. Αποχωρούν σήμερα. Πέρα από το να κάνει σοου για τις κάμερες, θα πρέπει να θυμηθεί και το τι έλεγε και ότι είχε αποδεχτεί το σχέδιο της. Σας ευχαριστούμε πολύ για το σχέδιο. Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλη. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια, παιδιά.